Στο γήπεδο της Εργάνησης, το παιχνίδι ανάμεσα στη Δόξα Βύρονος και το Παλαιό Φάλιρο έχει ολοκληρωθεί με νικήτρια τη γηπεδούχο ομάδα. 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Μαζί μας έχουμε τον Λουκά Ρόπα, τεχνικό της Δόξας. Coach, πού κρίθηκε το παιχνίδι? Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τις ευκαιρίες που μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο μπήκαμε το ίδιο καλά. Δημιουργήσαμε πάλι μια-δύο ευκαιρίες. Ήμασταν ευτυχείς, πετύχαμε το τέρμα, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι το παιχνίδι κρίθηκε περισσότερο στη δύναμη και στις μονομαχίες. Για μένα ήταν ένα πολύ κακό παιχνίδι. Δεν βοηθήσαν οι ομάδες να παίχνουν ποδόσφαιρο. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω ούτε την αντίπαλη ομάδα, ούτε τη δική μας ομάδα, απλά δεν παίξαμε αυτό το οποίο πρέπει να παίζουμε. Και το κυριότερο είναι ότι μπήκαμε στη λογική της αντίπαλης ομάδας να παίζουμε και εμείς μεγάλες πάσες. Ενώ θα μπορούσαμε να βάλουμε την μπάλα κάτω και να προσπαθήσουμε να παίξουμε πιο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Στο τέλος είδαμε ότι το Φάλιρο ανέβηκε και πήρε μέτρα, πίεσε, θα μπορούσε σε κάποιες περιπτώσεις να έχει... Είχε μια πολύ καλή ευκαιρία εκεί, θα μπορούσε να έχει κάνει το 1-1. Προφανώς είμαστε τυχεροί στη συγκεκριμένη φάση, γιατί θα μπορούσε να έχει γίνει το 1-1. Είναι κάτι το οποίο σε προβληματίζει σε σχέση με το προβάδισμα που παίρνετε? Όχι, δεν είναι καθαρά θέμα ότι η δική μας ομάδα δεν κράτησε την ηρεμία της και τη συγκέντρωσή της, το τι θα κάνουν μετά τη μεγάλη πάσα όταν πάρουμε την απόκρουση. Να μην διώξουμε την μπάλα όπου να είναι. Να προσπαθήσουμε να βρούμε δικό μας παίχτη, να βάλουμε την μπάλα κάτω και να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε κανονικό ποδόσφαιρο. Γιατί αυτό που παίζονταν σήμερα δεν ήταν κανονικό ποδόσφαιρο. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Έγινε. Ευχαριστώ, Δημήτρη.